με απολύτω στρατηγία. Όχι, γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα και νομίζω σε αυτό το σχόλιο. Δεν έχει ανάγκη προστασία μου, λοιπόν, συνάδελφε. Λέω λοιπόν. Τι να πω. Τίποτα, για να μιλήσω εγώ. Αφήστε το να. Λοιπόν, αυτό. Αφήστε. Λέτε συνέχεια για το Βορύδι, αλλά να πείτε και τίποτα άλλο. Μα κούρασε αυτή η ρητορική με το Βορύδι. Τι να σα πω. Για τον αντιπρόεδρο τη καρδιά μα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Όχι, να μα πείτε για τον άλλο βουλευτή σα που έλεγε. Αρνείτε την ιστορία που την αναθεωρείτε για τον βουλευτή σα. Μα έλεγε τα ανθρώπινα ιδεώδη 17 Νοεμβρίου. Να μα πείτε για αυτό τον βουλευτή σα. Αλλά η ανακοίνωση που έβαλε πριν από 20 μέρε. Για το 1940 δεν έλεγε μέσα τη λέξη Ναζί και φασίστες. Εσείς όταν είπε εθνική συνείδηση, τη βρίζατε. Μην μιλάτε, κυρία Βούλτευση. Τοποθετούμε. Γιατί εσείς δεν θέλετε τοποθετούμε, εθνική συνείδηση, τοποθετούμε, είστε διεθνιστές. Ελάτε, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Μόνο η ταξική δίθεν συνείδηση. Εμείς με φασίστες και με δικτάτορες δεν έχουμε ενιαία εθνική συζήτηση. Αριστερά του χαρτιαριού. Εμείς, κυρία Βούλτευση. Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, τα λέτε σε εμάς. Κύριε Ζαχαριάδη, να κάνω μια παρατήρηση. Έχετε αλλάξει εντελώς πρόσωπο από την ώρα που πήγατε στην αντιπολίτευση. Ναι, παιδί μου. Τι σας έχει συμβεί. Θέατρο. Δηλαδή, όσο ήσασταν κυβέρνηση, σας φέρναμε εδώ και ήσασταν κανονικότεροι του κανονικού. Αστικότερη του αστού. Φίλια. Και τώρα ξαφνικά με το που φύγατε από την κυβέρνηση έχετε πάθει μια μετάλλαξη. Τι πάθατε, σα λείπει η καρέκλα. Μήπω σα λείπουν οι καρέκλε. Α τη ξαναδώσουμε, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε. Ο Βελζεβούλ θα το αποφασίσει ο ελληνικό λαό. Κάτι πάθατε, δεν ξέρω. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικό λαό.